μη στραβώσεις το στόμα. Εντάξει. Διαπαιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδάκια για να δουν καλά παιδιά, γιατί παράλληλα με την εκπαίδευση στην αυτοάμυνα του καράτε, εκπαιδευόμαστε και στη συμπεριφορά και στο χαρακτήρα. Μαθαίνουμε να έχουμε αυτοέλεγχο και πειθαρχία. Ο αθλητής του καράτε, παράλληλα με το σώμα του, γυμνάζει πολύ καλά και το μυαλό του, την ευστροφία του, τη συγκρότηση του μυαλού και τη σκέψη. Και έτσι αυτός ο αθλητής έχει καλύτερες επιδόσεις, όχι μόνο στο καράτε, αλλά και στο σχολείο του και όπου άλλο ασχοληθεί με ό,τι άλλη δραστηριότητα κάνει. Έτσι. Ως εκπρόσωπος του φυσικά οι καράτε, θα τιμήσω κάποιους προσκεκλημένους που έχουμε σαν πανελλήνια οργάνωση. Πρώτα θέλω να τιμήσω τον πρόεδρο της Κεντρικής Περιφέρειας Ελλάδος, εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, τον κύριο Καράλο Βερφημιάδη. Παρήχε τις καλύτερες φροντίδες. Είναι υποχρέωσή μου. Είναι ο...
πρόκειται για τον μεγάλο μου τον αδελφό, τον Νίκο. Ο κύριος Σαράκης, ως πολύ καλός άνθρωπος, με την αγάπη που έχει προς τους ασθενείς, τον κράτησε παιδιά άλλα 4 χρόνια στη ζωή. Κάποιος τον είχε αφήσει μέσα στο νοσοκομείο στη μοίρα του να πεθάνει. Εκεί τη μέρα βρέθηκε ο κ. Σαράκης, δεν είχε εδώ καλά, και ο αδερφός μου έζησε άλλα 4 χρόνια. Μπράβο, σας. Έχει Θεό μέσα του. Έτσι. Έχει Θεό μέσα του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σαν επιστήμονας, έχει Θεό, πιστεύει στο Θεό και πασχίζει μαζί με τους ασθενείς να προσφέρει ό,τι περισσότερο θέλει. Να το έχει ο Θεός καλά και εγώ τον ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης έναν από τους χορηγούς που μας στήριξε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν από τους πολύ λίγους.